Ρωσία είναι μια τεράστια χώρα. Το βλέπουμε και νομίζω ότι πρέπει να την προσέξουμε πιο πολύ. Εγώ με λύπη, το λέω και είναι κρίμα, η Καστοριά που είναι εξαρτημένη από Ρώσους πελάτες να μην έχει μια παρουσία. Δεν ξέρω τι πρέπει να κάνουν οι φορείς, μάλλον πρέπει να σοβαροποιηθούμε λίγο κάποτε και να δούμε την κατάσταση πώς πρέπει, γιατί αυτή η αγορά είναι σωτηρία για μας, για την Καστοριά. Από ό,τι βλέπετε, οι Κινέζοι έχουν βγει πλέον από το παιχνίδι από τη Ρώσικη αγορά και είμαστε μόνοι μας. Ξέρετε, είναι να παίζουμε μόνοι μας και να μην μπορούμε να πουλάμε σε Ρώσους. Και γιατί? Βλέπετε πουθενά είναι μια παρουσία που θα έπρεπε να την κάνουμε? Εννοείται και ως νομός Καστοριάς και ως φορείς παραπάνω, λέτε, να ενδυναμώσουμε την παρουσία μας εδώ. Εννοείται, εγώ μιλάω σαν φορείς, σαν ενωμένη Καστοριά. Δεν επιτρέπεται τώρα να μιλάμε για μεμονωμένες κινήσεις και για... Εμείς είμαστε μια εταιρεία, βλέπετε, κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν, αλλά εμείς πρέπει να κάνουμε ένα brand name την Καστοριά. Να φέρουμε παραπάνω κόσμο και η πίτα είναι τέτοια. Βλέπετε, θα πάει Απρίλιος και θα υπάρχει ζήτηση για γούνα. Έχει 18 μείον έξω, είναι τόσο πολύ το κρύο, το ψύχος, που τη γούνα πλέον είναι, τη φοράει ο άλλος γιατί είναι ανάγκη. Είναι ένα... Ανάγκη για αυτούς αυτό το ρούχο. Του ζεσταίνει μόνο αυτό. Από τις επαφές που είχατε δύο τις μέρες τώρα, τι είναι αυτό που λέτε ότι προκύπτει? Δηλαδή, για να τα βάλουμε σε μια σειρά, πρέπει να κάνουμε πιο ισχυρή την παρουσία μας εδώ, όχι μόνο στις εκθέσεις φαντάζομαι, στην διεκδίκηση πια αυτού του κομματιού της πίτας, όπως καταλαβαίνω. Μα εννοείται. Αν θα δείτε, υπάρχουν από όλη την Ελλάδα, από κάθε γωνία της Ελλάδος. Έτσι. Προσπαθούν να πουλήσουν Ελλάδα. Και εμείς που έχουμε ένα προϊόν που λίγο πολύ, όπου και να πάει ο Ρώσος, το 80% θα πάρει γούνα. Μα σε νησί θα είναι, μα Χαλκιδική είναι, μα Αθήνα θα είναι, μα Πελοπόννησο θα είναι, θα ζητήσει γούνα. Και το βλέπουμε. Περνάνε από εκεί που είμαστε εμείς, μοιράζουμε φυλάδια και προσπαθούν να δουν πώς μπορούν να αγοράσουν γούνα. Και εμείς δεν έχουμε μια παρουσία εδώ πέρα. Εγώ σας λέω ειλικρινά, αισθάνθηκα πολύ άσχημα. Κύριε Πρόεδρε, να ρωτήσω κάτι. Είδα χθες μια εκδήλωση που έκανε το Μουζελίδης Travel, μεταξύ των λίγων επιλεγμένων, θα έλεγα, ομιλητών, ήσασταν κι εσείς, ήταν η ΕΔΙΚΑ, εκπροσωπήσατε και την ΕΔΙΚΑ. Ποιες είναι οι προοπτικές, εκτιμάτε, για το μέλλον, λοιπόν, και με τον κύριο Μουζενίδη? Οι προοπτικές για την ΕΔΙΚΑ, και επειδή δεν μου αρέσει να λέω λόγια, αλλά πλέον τώρα, επειδή παίρνει σάρκα και ωστά αυτή η συνεργασία που προσπαθούμε να κάνουμε το διάστημα που είμαστε εμείς διοίκηση, είναι ότι η ΕΔΙΚΑ πλέον είναι οριστικό, ανοίγει στην Κρήτη. Του χρόνου θα είμαστε στη Ρωσία. Και νομίζω ότι μάλλον θα πάμε και σε άλλα δύο νησιά. Με δική σας παρουσία εδώ στη Μόσχα? Βεβαίως. Ναι. Βεβαίως, και σε άλλα δύο νησιά, λέτε. Λοιπόν, αυτό είναι δεδομένο, έτσι. Εμείς όμως μιλάμε ότι η πίτα της γούνας πρέπει να έρθει στην Ελλάδα. Έτσι, όπου και να πάει στην Ελλάδα ο Ρώσος θα αγοράσει γούνα. Και όπως ξέρετε θα είναι το 80% από την Καστοριά. Εμείς όμως πρέπει να κάνουμε το δικό μας το είδος στη γούνα, πρέπει να την προβάλλουμε. Είδατε εσείς κάποια προβολία στο σαν τη Δυτική Μακεδονία? Εγώ αναγκάστηκα χθες, ήρθα και μίλησα σε αυτή τη συνάντηση που είχαν οι tour operator και εκπροσώπησα Καστοριά και Σάτιστα. Γιατί η ΕΔΙΚΑ έχει Καστοριά και Σάτιστα, έτσι. Αλλά δεν υπήρχαν οι φορείς. Άρα λοιπόν, λέτε, ένα μεγάλο θέμα είναι η παρουσία των φορέων. Εάν δεν ήσταν εσείς ως ΕΔΙΚΑ εδώ, παράδειγμα στην ελληνική παρουσία, θα υπήρχε γούνα. Εσείς το είδατε. Ναι, ναι. Νομίζω ότι αυτό κάναμε μια καλή παρουσία, οργανωμένη παρουσία. Ναι. Έτσι, αυτό πρέπει να το ξέρει ο κόσμος, ότι δεν ήρθαμε τυχαία εδώ και δεν ήρθαμε τυχαία μόνο για να έρθουμε. Είχαμε συναντήσεις, όπως και με τον Πρόεδρο, που έχουμε κανονίσει κάποια ραντεβού από το Αζερβαϊτζάν που γίνανε και εδώ πέρα. Και οριστικοποιούμε δηλαδή κινήσεις που θα φανούν μέσα στο επόμενο διάστημα. Σας ευχαριστώ πολύ. Εγώ ευχαριστώ.